για το Δωδεκάνησα. Απόφαση λοιπόν του 2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας που λέει ότι οι αποφάσεις που δόθηκαν από νομαρχιακά συμβούλια για να δοθεί άδεια ίδρυσης τέτοιου καταστημάτων της ίδιας εταιρείας, επαναλαμβάνω, είναι άκυρες. Προφανώς. Γιατί, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 23-23 του 1995, μάλλον όχι, η Ολομέλεια το 2008 έκρινε αντισυνταγματικό το άρθρο 10 του νόμου 23-23 του 1995, σύμφωνα με το οποίο για την ίδρυση υπεραγορών εκτός των νομαρχιών Αθηνών, Πειραιός και Θεσσαλονίκης απαιτείται άδεια του Οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Άρα, οι αποφάσεις και οι άδειες που δόθηκαν από εκείνα τα νομαρχιακά συμβούλια ακυρώθηκαν από την Ολομέλεια, ναι, αλλά, άρα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μήπως. Μήπως με βάση αυτή την απόφαση ακυρώθηκε και η πρώτη διαδικασία της αδειοδότησης επί νομαρχιακού συμβουλίου Εύρου. Δημοσθένη, πώς το ακούς? Πολύ πιθανό. Αυτό είναι ίσως η αιτία που ήρθε τώρα για ξαναήρθε. Αυτό μήπως εξηγεί το γιατί ήρθε ξανά. Άρα, με αυτήν την, αν ισχύει αυτό, επαναλαμβάνω, αν ισχύει αυτό, αν η εξήγηση που δίνω εγώ είναι σωστή, αυτή που έρχεται τώρα είναι ουσιαστικά η πρώτη αίτηση για άδεια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω μετά από αυτό που διαβάσατε. Δεν χρειάζεται λοιπόν η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αλλά έρχεται με βάση το ότι κρίθηκε αντισυνταγματικό, δεν ξέρω πώς. Ωραία, πείτε μου εσείς τώρα πώς θα έχουμε εμείς, και... πώς θα έχουμε εμπιστοσύνη στο δευτερέο, πώς θα ψηφίσουμε δευτερέο, επειδή εσάς έχουμε εδώ πέρα τώρα. Πώς θα ψηφίσουμε δευτερέο στις επόμενες εκλογές ξανά, εάν ο δευτερέος πάει μέσα εκεί, συζητάει, ψηφίζει κατά, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ξέρει και αυτός τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση. Είναι αυτό που λέμε. Εμείς από πού θα μάθουμε τώρα? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Όταν λέει έγκριση μη ίδρυσης, τι εννοεί, μπορεί να μου εξηγήσετε? Εννοεί του νομικού χαρακτήρα, εσείς δίνετε, τι σημαίνει ίδρυσης? Εγώ, ακούστε, υπάρχει και η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας. Θα τους πω ακριβώς. Είναι δηλαδή η ίδρυση περιλαμβάνει την άδεια ανέγερσης πολύ. Ίδρυση εταιρείας για να κάνει το κτίριο. Δεύτερον, και λειτουργίες. Λειτουργία είναι μετά. Μετά, αυτό λέω. Τα ξέρετε αυτά. Αυτό το λέω. Το ξέρουμε, το μάθαμε δηλαδή μετά. Α, το μάθαμε μετά. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει η λέξη ίδρυση και τα παρεπόμενα. Γιατί αλλιώς μου φαίνεται ότι πηγαίνετε λίγο. Ναι, να μην πω ευκαιριακά. Λίγο καλή τη θελήση, αν θέλετε. Ακριβώς. Και έχοντας εμπιστοσύνη. Σε τόσο σοβαρά θέματα, όχι. Ότι μιλάμε τώρα, τελικά αυτό φαίνεται, ας πούμε, μετά από τόσο καιρό καταλάβαμε, όχι μετά από τόσο καιρό μιλάω, δεν μιλάω για τώρα τελευταία, αλλά μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε ότι όλο και πιο πολύ είναι αναγκαία όχι απλά η ενημέρωση, δηλαδή η ενημέρωση από τα όργανα του, το καλύτερο πίστη έχει πεθάνει. Πέθανε, όχι μόνο πέθανε, μπορεί να σε βγάλει και σε αδιέξοδο, μπορεί να σε εκθέσει κιόλας. Είναι το αντίστοιχο με τη δημοτική μαθαίνω αγορά. Σε λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγες μέρες έρχεται και άλλη αίτηση για παρόμοιο κατάστημα στον ίδιο χώρο. Εκεί τι θα κάνετε? Εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Ολονυχτία. Και αυτά όλα θα μπουν πλέον τώρα. Και συγχαίρω και την δική σας την προσπάθεια. Και δεν ξέρω αν του καναλιού ή. Εγώ ξεκαθαρίζω. Αυτά όλα θα μπουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πια. Γιατί δεν ενημερώθηκε νομίζω ο κόσμος. Και θα πρέπει να συζητηθούν όχι απλά εξονυχιστικά. Θα πρέπει να φτάσουμε στο κόκαλο κάτω. Τελειώσαμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Κύριε Δευτέρα, εγώ οφείλω να ξεκαθαρίσω και προσωπικά και ο συνάδελφός μου, αν θέλει, θα παρέμβει, αλλά και η εταιρεία, ότι εμείς δεν έχουμε τη θέση εδώ των πολυκαταστημάτων ή οποιοδήποτε άλλο. Σε καμία περίπτωση. Τα πολυκαταστήματα σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν έργο και βοηθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, πολύ περισσότερες πιθανόν, δημιουργούν πρόβλημα στην τοπική αγορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εξής που αφορά την τοπική δημοκρατία. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, του εμπορικού κόσμου, σχεδόν σύσσωμος εμπορικός κόσμος, ο οποίος αντιδρά. Και ο εμπορικός κόσμος είναι σαφές ότι στηρίζει την τοπική κοινωνία, έτσι δεν είναι? Σαφές. Έναν Δήμο. Άρα, όταν αντιδρά, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να ψάξουμε, ασχέτως ποια είναι η προσωπική μας άποψη για το ένα ή το άλλο θέμα. Πρέπει να ψάξουμε και νομίζουμε ότι πολύ περισσότερο εσείς πρέπει να ψάξετε. Και όχι μόνο εσείς. Όλο το θέμα είναι, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Όχι μόνο εσείς, το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμα πρέπει να ψάξει, πρέπει να ερευνήσει, πρέπει να ελέγξει, να πρέπει δει να τι γίνεται. Πρέπει να πείσει τον εμπορικό κόσμο ότι ήταν σωστή αυτή η διαδικασία. Αντιδρά μια μερίδα και μάλιστα πολύ μεγάλη μερίδα τη πόλη πάνω σε αυτό το θέμα και στο αντικείμενο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω και έτσι να το πούμε και καθαρά και για τα πολυκαταστήματα. Δέστε τι γίνεται με τα μαγαζιά των παιδικών ειδών και των παιχνιδιών. Με το πολυκατάστημα που έχει ανοίξει Γιώνας στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν ναυαγίσει αυτά τα μαγαζιά, έχουν καταστραφεί. Αυτό το λέμε σαν παράδειγμα, αλλά όχι μόνο και σαν παράδειγμα.
είναι και σαν παράδειγμα στους εργαζόμενους που πιάνουν δουλειά εκεί μέσα. Ελαστικές σχέσεις εργασίες. Τετράωρα τα οποία γίνονται πεντάωρα, εξάωρα. Υπερορίες που δεν πληρώνονται. Όλα αυτά μέσα στην κάλυψη της νομιμότητας ή ακόμη και νόμιμα. Εμείς αντιδράσαμε και θα αντιδράσουμε και θα αγωνιστούμε για όλα αυτά. Μπροστά έχουμε δικαστήρια, γιατί κάναμε αποκλεισμό στα πολυκατάστημα για όλα αυτά τα ζητήματα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα τον κάνουμε και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίως έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή ήταν η φιλοσοφία μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπαμε πέστε όχι. Ακόμη και υποχρεωμένοι να είμαστε να πούμε ναι. Να πάμε, πέστε όχι. Όπως το είπατε. Και θα έρθει ο κόσμος μαζί μας, γιατί πεθαίνουμε, πώς να το πούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Φεύγουν τα λεφτά από την τσέπη μας, τελειώνουμε. Δημοσθένη, δώσαμε μια εικόνα λίγο πολύ ολοκληρωμένη. Σε βάθος. Τώρα θα περιμένουμε τους δημοτικούς συμβούλους. Πρέπει κάποιος να. Όχι, και να πάρει επίσημα. Η ευθύνη είναι σε εσάς, κύριε Δευτερόλεπτο. Εγώ συμφωνώ. Όχι εσάς ατομικά. Και ατομικά εγώ βάζω. Όχι, και την ατομική ευθύνη βάζω, αλλά συνολικά. Είναι θεσμική ακριβώς. Πρέπει να πείσουν τον εμπορικό κόσμο ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι και δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει αξιόπιστες. Έτσι. Και μάλιστα όχι απλά αξιόπιστες απαντήσεις, απαντήσεις που να ευσταθούν και να λένε γιατί γίνανε όλα αυτά και να εξηγούνται τα πράγματα. Πρέπει να είναι, να είμαστε αυτό που έλεγα ανέκαθεν και θα το λέω συνέχεια γιατί μ' άρεσε και από την ιστορία. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να γίνει και να είναι τίμια και να φαίνεται και τίμια. Αλλιώς δεν έχουμε μέλλον σε αυτή την πόλη και θα πρέπει να τρεπόμαστε να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας και τους συνδυσμότες μας να τους κοιτάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεέ, και σίγουρα θα έχουμε συνέχεια για το θέμα. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Στο 40% έφτασε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Εύρω το προηγούμενο διάστημα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Νικόλαος Δουμανίδης, παλιοί και νέοι μέτοχοι έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα Εύρω. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύρου, Νικόλαος Δουμανίδης, από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η τράπεζα το προηγούμενο διάστημα. Όπως τόνισε ο κ. Δουμανίδης, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η Ελλάδα, η Συνεταιριστική Τράπεζα κατάφερε αύξηση του κεφαλαίου κατά 40%, επισημένοντας ότι οι ευρύτες έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην τράπεζα. Κοιτάξτε, παρά την οικονομική κρίση που περνάει αυτή την περίοδο η Ελλάδα, νομίζω σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε πιάσει γύρω στο 40%. Ο κόσμος έδειξε άλλη μια φορά ότι μας εμπιστεύεται και πιστεύει στο συνεταιριστικό κίνημα. Νομίζω ότι αυτοί που επενδύσανε αυτή τη στιγμή στη συνεταιριστική τράπεζα θα βγουν 100% κερδισμένοι. Το είπαμε και επανειλημμένες φορές ότι δεν μπορείς να επενδύσεις πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή και δεν θα ξέρεις άμα θα είσαι σίγουρος αυτό που κάνεις. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι αυτός που κάνει αυτό είναι κερδισμένος. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας συμμετείχαν εκτός από τους παλιούς μετόχους και νέοι μετόχοι οι οποίοι επένδυσαν στην τράπεζα του Εύρου αγοράζοντας μετοχές. Υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον από καινούριους μετόχους, όσοι επιτοπλίστων ήταν οι καινούργοι μέτοχοι και παλιοί. Και μέσω όρο ήταν ένα σύνολο από όλους μαζί. Στόχος της τράπεζας ήταν να πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως και 5 εκατομμύρια ευρώ. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Η νέα αντίληψη στο χώρο. Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Παιδικό βιβλιοπωλείο. Βιβλία θρησκείας και του τόπου μας. Στυλό και πένες όλων των εταιριών. Δερμάτινα ίντι. Επαγγελματικές και σχολικές τσάντες. Χαρτικά, χοντρική, λιανική. Αναλώσιμα. Φροντιστηριακά. Είδη ζωγραφικής. Φωτοτυπίες και τόσα άλλα είδη. Αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο μας. Ενημερωθείτε για την αίθουσα ανάγνωσης. Τις παρουσιάσεις. Το καλλιτεχνικό εργαστήρι. Τις παιδικές δραστηριότητες. Τους συνεργάτες μας. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Δίνουμε αξία στα χρήματά σας. Εδώ, εμένα θα κοιτάς. Πάρ' το λευθεία, μην το φοβάσαι ρε, ίσιο ρε. Κουνήσου ρε, ξημερώσαμε, έλα κι άλλο.